Thank you. Πάμε να φάμε το μεγαλύτερο μπέργκερ στην Ελλάδα είναι. Σίγουρα στην Αθήνα. Είναι εδώ. Θα πάμε να φάμε το μεγαλύτερο μπέργκερ στον κόσμο. Δεν είναι στον κόσμο ή στην Ελλάδα. Σίγουρα στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο μπέργκερ. Στην Αθήνα. Πάμε στο Περιστέρι με το φίλο μου τον Χρήστο. Τον Κώστα. Και θα πάμε να φάμε μπέργκερ. Αυτό το μπέργκερ είναι στην κυριολεξία τεράστιο, που το είπε ο Κώστας, που το πρότεινε δηλαδή. Και μου λένε είναι τεράστιο, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά θα το δούμε αυτή τη στιγμή. Μόνο το ψωμί, είδα το παιδί τώρα, μόνο το ψωμί είναι τόσο ρε. Η κυριολεξία είναι τεράστιο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, θα το φάμε 3 άτομα, θα πάμε ξανά τη σπίτι του Χρήστου. Πήρα και ένα μικρούλι για να το συγκρίνουμε, να δούμε ποιο είναι το πιο μεγάλο. Έκανα μπέργκερ. Έκανα μπέργκερ, μικρότερο, μεγαλύτερο μπέργκερ και ακριβότερο, φθηνότερο, πριν λίγες μέρες πάλι. Αλλά θα ξανακάνω έτσι, επειδή βρήκα το μεγαλύτερο μπέργκερ στην Ελλάδα. Θέλω να μας πεις λίγο τη γνώμη σου για όλο αυτό. Ποιος αναρωτιέται πού είναι αυτό το μπέργκερ, να το πω, το Περιστέρι. Και έχει το μεγαλύτερο μπέργκερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Απλά λέω ότι είναι το μεγαλύτερο γιατί είναι τεράστιο. Είναι άστο. Γιατί είσαι μεγάλο. Γεια σας. Γεια σας. Μπρο. Τούρτα ολόκληρη, ε. Τούρτα μας δώσανε οι μπέργκερ τώρα. Μετανόστιμο, ε. Εδώ στο Περιστέρι έχουμε τα καλύτερα. Ή θα πεθάνω ή δεν θα πεθάνω. Αποφάσισε, μπρο. Σκεφτείτε μέσα στο κουτί και ένα μικρό μπέργκερ. Τώρα... Ανοίγεις το μπέργκερ, ανοίγεις το cheeseburger και το βάζεις στο τεράστιο μέσα. Έχει και αυγό μέσα, έχει και μπέργκερ, τα πάντα. Ναι ρε, τα πάντα. Μπράβο. Τώρα πάμε να φάμε την τούρτα, το μπέργκερ. Χρήστος, σου έκοψα το καλώδιο του πληκτρολόγιου. Ωρε μ***ακα! Τι έκανε! Ωρε μ***ακα! Νομίζω ότι δεν κόβεται με αυτή τη μ***αγία ρε. Πώς κάνεις ζουμ ρε. Τι το κάνεις μ***ακα. Δεν είναι ασύρματο. Φίλε, θα κόψουμε και αυτό εδώ το ποτέ. Ρε μ***ακα τι κάνεις! Ρε μ***ακα Φράγκη! Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα full setup για το Χρήστο. Οπότε θα βγάλουμε ένα setup εδώ πέρα. Ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο και θα του πάρω αυτά. Έτσι κάπως τύλιξα το πρώτο δώρο που είναι το πληκτρολόγιο. Βασικά αυτός εδώ τύλιξε, δεν το έκανα εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Πήραμε αυτά ρε μαλάκα, τα χρειάζεται αυτά. Απλά πήγαμε στο πλαίσιο και πήραμε αυτά γιατί δεν ήταν μαλακές αυτά που είχες. Γιατί. Για να δούμε την αντίδρασή του Κρίστοφερ. Χρήστο, πώς νιώθεις ρε? Ευλογημένος δεν νιώθεις? Έχεις φωτάκια. Το προηγούμενο δεν είχε. Ω, ένα μεγάλο πληκτρολόγιο. Δεν χωράει καν στο γραφείο το αυτό το πληκτρολόγιο. Πάμε να φάμε το μπουργκερ. Βασικά κουμποσέτα και μετά πάμε να φάμε το μπουργκερ. Μπουμ, Χρήστος. Σ' αρέσει. Κοίτα εδώ το νέο σου ποντίκι και το νέο σου πληκτρολόγιο. Μπορείτε να κλάψεις. Μην κλάψεις, please. Μετά από αυτά εδώ όμως, θα πρέπει να πάμε να φάμε το μεγαλύτερο μπέργκερ που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό εδώ είναι ένα μπέργκερ κανονικό. Και αυτό εδώ είναι το μεγαλύτερο μπέργκερ στον κόσμο. Βασικά τώρα σκέφτομαι να φάω πρώτα αυτό και μετά το συγκρίνω με αυτό. Λοιπόν, θα σου βάλω ένα challenge πριν φάμε αυτό εδώ, το τέρας. Γιατί έτοιμοι είμαστε να το φάμε αυτό. Αλλά φας αυτό μέσα σε... Πόσα δευτερόλεπτα? 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Όλο, πάμε. Θα ξεράσεις μαλακάς, θα άστας. Τα. Ένα λεπτό. Πάτο, φάει το μπέργκερ. Φάει το μπέργκερ. Όντως δεν συγκρίνεται. Αυτό το burger μάγκες, ξέρετε πόσα κιλά είναι? Βασικά, σας αφήνω 2 δευτερόλεπτα να μαντέψετε πόσα κιλά είναι αυτό το burger. Το βλέπεις αυτό έτσι, είναι μαγαζινές. Το παίζουν μια μπουκιά. Όταν εγώ έχω φάει το μισό τέτοιο. Το πίσω το μαγαζί. Έχετε ιδέα ακόμα τι έχει αυτό μέσα? Άλογο. Άσο και θα πεθάνω. Δρεοπολάπτη. Ας υποτευτούμε εδώ το Χρήστο. Έλα, γορίνα μου. Έχουμε κοκακόλες, θα πάντα έχουμε εδώ. Εντάξει, ένα review θέλω να αγγίζεις το burger. Θέλω ένα review λοιπόν. Έχω το φράκι να το κόβει σιγά σιγά. Αισθησιακά μαλάκα. Πεινάω, ξέρω εγώ. Α, έφτασε στο τέλος, ωραία. Φράκι. Δεν ανοίγει. Μπορώ να σε βοηθήσω λίγο? Περίμενε μπρο, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέμα. Θα κάνεις τρύπα στο τραπέζι. Κοίτα πως είναι. Είναι τεράστιο έτσι, είναι απλά τεράστιο. Κοιτάξτε, είμαστε 5 άτομα, θα το κόψω έτσι ρε φίλε. Παιδιά, μόνο που το ψωμί βλέπω με πιάνει. Πάει το ψωμιά μου. Μαλάκα, μετά το βάζω αυτό. Σας είπα χωρίς πίκλες, πήρατε με πίκλες. Τι μου βάλε, εγώ τι της είπα βάλε μου πίκλες? Το πάμε πίσω. Να πάρουμε άλλο. Κοιτάξτε το πρώτο σερβίρισμα. Το πρώτο σερβίρισμα είναι του Χρήστου. Το πρώτο σερβίρισμα με μια ντομάτα πέτρα. Χριστού είναι αυτό. Του σπιτιού. Την πρώτη δοκιμήρια Θεόφοβε, εσύ την έκανες. Α, καλό είναι. Είναι ωραίο. Ναι. Μαχαιροπύρινο μόνο τρώγεται, λες. Καλά. Να σου πω πώς τρώγεται αυτό. Με τα χεράκια σου, φίλε. Φάτο με τα χεράκια σου τότε. Το ψωμί είναι τόσο φράτο. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι μου. Θα κάνω το review σε ένα λεπτάκι, αφήστε το εδώ. Θα το φάω εγώ. Τα βασίζει και μουσικά μαζί είναι. Κοίτα! Κοίτα πώς είναι. Είναι τεράστιο. Φάιρε. Λοιπόν, θα φάω την πρώτη με τα χέρια, ρε. Ας το πυρούνικα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι. Έχει διαλυθεί. Το κόβεις με το πυρούνι. Έχει διαλυθεί. Μαζεύω τα ποπάγια. Τα κομμάτια. Αυτό εδώ που βλέπετε αυτή τη στιγμή έχει μέσα. Τι να σας πω, ότι έχει μέσα. Έχει μέσα πίκλες, αυγό, κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζες. Ένα μπιφτέκι το οποίο είναι ίσα με το κεφάλι μου. Έχει ντομάτα, κρεμμύδια. Έχει τα πάντα. Φάγανε όλοι, εγώ δεν έχω φάει ακόμα. Πρέπει να δοκιμάσω να το φάω με τα χέρια. Το φάω με τα χέρια, πατοπαράδοτο τρόπο. Και φέρω τη σάλτσα λέει που έχω δοκιμάσει ήδη. Λοιπόν, το μόνο που με χαλάει στο αυτή που το ακούω ότι έχει, μέσα είναι το αυγό. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι. Είναι πραγματικά καλό. Είναι legit καλό, φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ το κόψα σε τρίγωνο, το οποίο είναι σαν ένα κομμάτι πίτσας. Οπότε συνδυάσα πίτσα, νόμιζα ότι ήταν πίτσα και το έφαγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Φίλε, δεν ξέρω. Ήταν ωραίο μπεργκεράκι. Βασικά δεν ήταν μπεργκεράκι αυτό, ήταν μπεργκεράρα. Καλά, σίγουρα. Δεν θα το χωρούμε. Κοιτάξτε το δικό μου πιάτο πώς είναι. Το έχω διαλύσει. Challenge. Δεν μπορώ, πεθαίνω. Challenge. Τώρα που πεθαίνεις είναι ωραίο. Θέλω να ξεράσεις πάνω, Χρήστο, για το content. Challenge. Θα φας δύο μεγάλες μπουκές μέσα σε ένα λεπτό. Δεν μπορώ, Πάμε! Πάμε. Κάνε το. Τι πάρες μου βιντεάρα. Κάνε γιατί. Το μπέργκερ το είδατε πως ήταν, να σας πω κάτι που δεν σας είπα. Τώρα πολλοί θα θέλετε να μάθετε πόσο έχει αυτό το μπέργκερ. Καλύτερα να μην το έλεγα από τη μία. Από την άλλη, άμα θέλετε να μάθετε πόσο έχει, ορίστε η απάντηση. Το μπέργκερ είχε 45 ευρώ, 45 και 60 και το μικρούλι, εντάξει τώρα δεν το μετράμε. Πάντως review, να σας πω τη γνώμη μου πάνω στο μπέργκερ. Πολύ μεγάλο ρε φίλε. Τεράστιο δηλαδή, μόνος σου δεν τρως ποτέ, δεν τρως με τίποτα μόνος σου. Πάντως ο Χρήστος τώρα το θετικό είναι ότι ευχαριστιέται τα καινούργια του πράγματα και κάνει και edit το βίντεο. Αυτό εδώ που βλέπετε εσείς. Με το που έφαγα την πρώτη μπουκιά από αυτό το μπέργκερ έκανα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ωραίο. Μπεργκεράκι. Εγώ προσωπικά πίναγα πάρα πολύ. Και μου το που το έφαγα, εντάξει. Εντάξει, οκ, λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ήταν το βίντεο με το burger, το υπέρτατο. Αν σας αρέσουν τέτοιες vloggers, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 100.000 συνδρομητές. Είμαστε ήδη 103.000. Πάμε λίγο. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο burger στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό που βρήκα εγώ και αυτό που βρήκαμε. Σας είπα που είναι. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη. Ξέρω ότι κάθε φορά σας ανοίγω την όρεξη που βλέπετε τέτοια βίντεο. Έκανα το ένα βίντεο μετά το άλλο με burger κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Πες ένα αντίο στην κάμερα. Γεια σας. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ως το επόμενο, τα λέμε!